Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό όποτε το ηχογραφώ. Έχει να κάνει με την έκφραση και το πώς η προσπάθεια να μιμηθούμε την τεχνολογία μας κάνει δύσκολο να εκφραστούμε δημιουργικά και αληθινά. Τι εννοώ? Στη θεωρία, η εξέλιξη υλική, το να φτιάχνω δηλαδή κάτι που να επεκτείνει την ικανότητά μου στη μεταφορά, ας πούμε, με ένα μάξι, με ένα ποδήλατο ή οτιδήποτε, οτιδήποτε αυξάνει την ικανότητά μου, έναν υπολογιστή, ένα κινητό. Εξελικτικά είναι, φαίνεται τέλειο, διότι όχι μόνο έχω, φτιάχνω με τα υλικά που έχω κάτι που μπορεί να επεκτείνει την ικανότητα, αλλά εν δυνάμει προσπαθώ να μοιάσω σε αυτό το κάτι. Αυτό είναι το μέλλον της τεχνολογίας. Η σύνδεση των ανθρώπων, όσο περισσότερο γίνεται με την τεχνολογία, ώστε η ταχύτητα επεξεργασίας της πληροφορίας και το αποτελέσματος, της αποτελεσματικότητας που έχει, να είναι μεγαλύτερη. Αυτό θεωρητικά μοιάζει τέλειο, διότι ακόμα και πνευματικά η σκέψη για να λειτουργήσει θετικά χρειάζεται κάποια εικόνα, κάτι να θέλει να φτάσει. Αν δεν έχεις μέσα σου κάτι τέτοιο, το οποίο να είναι πιο ισχυρό από το περιβάλλον σου, τότε η σκέψη γίνεται αρνητική και λες, α, το περιβάλλον είναι έτσι, όχι, τι να κάνουμε, αυτό έχει κατάσταση. Αλλά η τεχνολογία είναι η βεβαίωση στην ουσία του ότι όχι, εγώ ελέγχω το περιβάλλον μου επειδή έφτιαξα αυτό για να αλλάξω το περιβάλλον μου. Για να παρακάμψω κάτι, για να το κάνω πιο γρήγορα κτλ. Κτλ. Όσο αφορά τη σκέψη, πνευματικά δεν υπάρχει θέμα. Διότι δημιουργείς μέσα σου μια νοητή κατάσταση αρκετά ισχυρή, ώστε το περιβάλλον να μην μπορέσει να σε επηρεάσει. Και γιατί δεν θέλεις να σε επηρεάσει? Για να μην εμποδιστεί η δημιουργικότητά σου. Για να μην χάσουμε τη μοναδική έκφραση, να μην χάσεις τη μοναδική έκφραση την οποία είσαι και έχεις. Είσαι. Τώρα, όταν το ανάποδο γίνεται, όταν το περιβάλλον αρχίζεται και γίνεται τόσο ισχυρό τεχνολογικά και εσύ μπερδεύεσαι και αντί να συνεχίζεις και να επιμένεις στη δική σου έκφραση, αφήνεις την έκφρασή σου, παρατάς τον εαυτό σου, σταματάς να είσαι δηλαδή εσύ και φτιάχνεις τη ζωή σου γύρω από το τέλειο περιβάλλον, γύρω, προσπαθείς να γίνεις ένα cyborg. Με λίγα λόγια, όλο το πρόβλημα, το κόνσεπτ της αυτοβελτίωσης είναι αυτό, ότι φτάνεις σε έναν βαθμό που ελέγχεις το χρόνο σου τόσο τέλεια σαν μηχάνημα. Όταν προσπαθείς λοιπόν να φτάσεις στην ακρίβεια του ανθρώπου σε επίπεδο μηχανής, που κυριολεκτικά είναι αδύνατον, διότι εξ αρχής γι' αυτό φτιάχνεις τις μηχανές. Γιατί θέλεις κάτι να ικανοποιήσει μία ανάγκη. Και γιατί είναι ανάγκη? Γιατί δεν είσαι φτιαγμένος να κάνεις αυτό που κάνει μια μηχανή. Όταν λοιπόν αφήνεις τον εαυτό σου για το περιβάλλον, καταλήγουμε στο αρχικό πρόβλημα που η πνευματικότητα προσπαθεί να λύσει. Η συνείδηση του ανθρώπου να επιτάσσεται στο περιβάλλον. Εκεί η τεχνολογία είναι πολύ ωραία. Όταν φτάνουμε στο βαθμό που η τεχνολογία αντί να βοηθάει την έκφρασή σου,
ενδυναμώνει ένα περιβάλλον και μετά δεν μπορείς να νικήσεις το περιβάλλον. Και αντιθέτως, όχι μόνο δεν προσπαθείς πια να το νικήσεις και να το κάνεις να εκφράζει αυτό που έχεις μέσα σου, να αντικατοπτρίζει δηλαδή τον εσωτερικό σου κόσμο, τώρα σε κυριαρχεί και προσπαθείς να το μιμηθείς. Ο εσωτερικός κόσμος δεν θα έπρεπε να ταιριάξει σε έναν εξωτερικό κόσμο. Δεν θα έπρεπε εσύ να χωρέσεις το περιβάλλον. Αυτή είναι η αρχή της πνευματικότητας, όσο περίεργο και να φαίνεται αυτό. Οπότε παραδόξως, ενώ η τεχνολογία ξεκινάει πολύ ωραία, με την πεποίθηση ότι θα γίνουμε κυρίαρχοι και αφέντες, καταλήγουμε στο να έρχεται τούμπα και να πρέπει να ξυπνήσουμε σε αυτό το πράγμα, διότι ο εκφυλισμός είναι γρήγορος και δεν θα βγει σε καλό. Γενικά είμαι οπτιμιστής, όμως πιστεύω θα καταφέρουμε να χωρίσουμε το τι είναι τεχνολογία και κατασκεύασμα και το τι είναι έκφραση και δημιουργία.